Πάμε να δούμε τι θα μας πεις. Τι γίνεται, 12 η ώρα, είστε έτοιμοι? 12 η ώρα θα έχει προηγηθεί στις 11.30 η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Στις 12 το κρίσιμο ραντεβού, το κρίσιμο τετατέτ μετά από πάρα πολύ καιρό, μην το ξεχνάμε αυτό, και μετά από πάρα πολύ έντονες φραστικές προκλήσεις, φραστικά επιθετική ρητορική, θα έλεγα, η οποία βέβαια πρέπει να πούμε ότι τους τελευταίους μήνες έχει κοπάσει, παιδιά. Ούτε Μητσοτάκης γιος, ούτε εγώ δεν συζητάω μαζί του, ούτε απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί, ούτε παραβιάσεις από αέρα. Αυτό yeah. λοιπόν είναι ένα καλό momentum. Γλιτώνω και τις βενζίνες εκεί, εντάξει. Να. Είναι ένα καλό momentum για να ξαναπιάσουν το νήμα οι δύο πλευρές από την αρχή. Αυτό θέλει η Αθήνα. Να πιάσουν το νήμα του διαλόγου από την αρχή και να δούμε πώς μπορούμε, ρε παιδιά, να καθίσουμε να τα βρούμε, να καθίσουμε να συζητάμε, να έχουμε ήρεμα νερά στο Αιγαίο και όχι βέβαια προκλήσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι. Να χαράξουμε έναν οδικό χάρτη. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω για τα F-16 από την κυβέρνηση, τι λένε? Δεν θεωρούν ότι ουσιαστικά αυτό ήταν περίπου μονόδρομος να γίνει, όπως καταλαβαίνω, έτσι? Εντάξει, θυμάστε, παιδιά, και παλιότερες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών. Θυμάστε ότι είχε πει και προμηνών ο κύριος Συρίγος ότι κάποτε θα έπαιρναν τα F-16. Να. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι το χρονοδιάγραμμα δεν είναι, θα είναι μακρύ, παιδιά. Δεν αποκλείται, θα τα πάρουν αύριο τα F-16. Οι Τούρκοι θέλει μια διαδικασία. Να. Από εκεί και πέρα όμως, μην ξεχνάτε ότι και εμείς έχουμε Ραφάλ και συνεχίζουμε και παίρνουμε Ραφάλ που πετάνε πάνω από τους ελληνικούς, πάνω από τον ελληνικό ουρανό. Αναμένεται στο τέλος του 28 να έχουμε και F-35, μπήκε και η τέταρτη υπογραφή. Από το 2028 θα αρχίσουμε να παραλαμβάνουμε. Στην κυβέρνηση λένε ότι η υπεροπλία της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας είναι εμφανής. Ναι. Το θέμα είναι, παιδιά, να μην χρησιμοποιούνται αυτά τα... Να, έχεις δίκιο. Μα αξιοπλήσει για να μην πολεμήσει. Δεν εξοπλίσει. Άμα εξοπλίσει για να πάει. Πολεμήσει τραγαγύρευμα. Ναι, αυτό είναι. Ναι. Ωραία. Εξοπλίζεσαι για να αποτρέπει. Ωραία. Τώρα, εγώ θα έχω μια συνάντηση που διάρκεια περίπου μισή ώρα ή 40 λεπτών περίπου. Να. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μεταφραστή μέσα, γιατί ο κ. Ερντογάν δεν μιλά αγγλικά. Που σημαίνει ότι θα υπάρχει και ο μεταφραστή. Οπότε σημαίνει μισή ώρα. Μειωμένη ώρα. Τα λένε τρεις φορές. 5 λεπτά, τα γεμάτα. Να. Η Αθήνα θέλει. Θα έχει και κοινές δηλώσεις μετά, λογικά. Όχι. Άρα δεν περιμένουμε κάτι εντυπωσιακό. Κάτι εντυπωσιακό δεν περιμένουμε. Όχι, Δημήτρη. Λίγο καλό κλίμα. Αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να συνεχίσουν τα ΜΟΕ, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Λοιπόν, θα σας πω ότι δεν έχει ακόμα, δεν έχουμε ενημερωθεί ότι έχει κλειδώσει η συνάντηση Γέρα Πετρίτη και Χακάν Φιντάν. Είναι βέβαιο το ραντεβού στις 11.30, νωρίτερα μάλλον, στο 2.30 θα έχουμε τη συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Γιασάρ Γκουλέρα. Αυτό είναι βέβαιο. Όπου εκεί θα συζητηθούν και τα ΜΟΕ. Μετά είναι η θετική ατζέντα που πρέπει να πιάσουν οι δύο πλευρές, να στρωθεί αυτό το χαλί, Δημήτρη και Παναγιώτη. Αυτό το χαλί για να εξομαλυνθούν οι σχέσεις. Αυτό που μου έλεγαν κυβερνητικές πηγές είναι ότι έχει σταθεί εμπιστοσύνη. Και θα πρέπει να αναπτυχθεί εκ νέου αυτή η εμπιστοσύνη, παιδιά, η οποία καταλαβαίνετε καμία σχέση δεν μπορεί να προχωρήσει. Σχέσεις... Γενικώς πάντως ο Ερντογάν κάνει το καλό παιδί εκεί πέρα. Έτσι. Πολύ. Κάνει το πολύ καλό παιδί εκεί. Θα συνεχίσει και σήμερα, φαντάζομαι. Για την Αθήνα, Δημήτρη, δεν είναι εκτακτή αυτή η προσέγγιση που κάνει ο Ερντογάν προς τη Δύση. Δεν είναι κακό το γεγονός ότι. Εντάξει, καλό είναι. Αλλά την άλλη μεριά, Σοφία μου. Το λέγαμε γι' αυτό. Έχει ανάγκη τα λεφτά. Ο Πούτιν έχει απαξιωθεί. Δεν είναι ο περσινός Πούτιν. Οπωσδήποτε. Που είχε μια άλλη αυτή. Τώρα καταλαβαίνουμε τη θέση του. Άρα γέρνει προς τη Δύση. Γέρνει προς τη Δύση υποχρεωτικός. Κέρδισε κιόλας. Λοιπόν. Εντάξει, Σοφία μου. Σοφία, ευχαριστούμε. Να σε καλά. Καλή δουλειά. Τι θα γίνει, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και των ημερών συναντήσεων που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με τον Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και με τον Όλαφ Σόλτ. Με τον καγκελάριο θα συναντηθεί αμέσως μετά το τετατέτ που θα έχει με τον Ταγίπ Ερντογάν. Καταλαβαίνουμε ότι θα τον ενημερώσει. Θυμίζω ότι τόσο η Γαλλία όσο και η Γερμανία επιθυμούν ήρεμα νερά στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Γιατί, για ποιο λόγο, δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν ακούγαμε και λέγαμε ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας συναντιέται με τη Μέρκελ, έλεγε με τη Μέρκελ.
Τώρα λέει συναντίον το Σόλτς και είναι σαν. Γιατί είπε, έχει τον ίδιο ρόλο η Γερμανία πια. Ναι, ρε, έχει ρε, δηλαδή είναι το ίδιο. Μα να σου πω κάτι. Οι ηγέτες είναι πάντα. Γιατί έχει τον ίδιο, την ίδια βαρύτητα η Μέρκελ με τον Σόλτς στην Ευρώπη αυτό γενικότερα. Αυτό δεν σου έχει. Λέω. Αυτό δεν σου λέει. Λε, θα δει με τον Σόλτ και λε, όχι, μπορεί να το έχει. Σε 5 χρόνια μπορεί να το έχει. Αυτή τη στιγμή δεν το έχει. Λοιπόν, εντάξει, Σοφία μου. Ευχαριστούμε, Σοφία. Καλή δουλειά.